την τιμή και τη χαρά, την τεράστια χαρά να έχω εδώ κοντά μου και το Δήμο το Μιλωνά βέβαια και την Φόβη την Κωνσταντινίδη, όπου πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Όπως είπαμε προηγουμένως, δεν θα πηγαίνουμε μόνο στο ABC και στο CNN, πρέπει να έρθουμε και στο ART, διότι ζούμε σε ένα μικρό χωριό το οποίο λέγεται Ελλάδα και στο οποίο χωριό όλα είναι σχετικά. Έτσι ακριβώς. Τίποτα δεν είναι απόλυτο. Και ποτέ. Εγώ θέλω να πω ότι πραγματικά χαίρομαι ιδιαιτέρως, γιατί σας βλέπω και τους δύο πάρα πολύ καλά και είστε πάρα πολύ καλά και μαθαίνω ότι βιώνετε έτσι και μια πάρα πολύ καλή περίοδο στη ζωή σας. Ναι. Θέλω πρώτα απ' όλα να πούμε, καταρχάς ακούσαμε το «Θα τα κάψω», ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει όλοι πάρα πολύ από πάρα πολύ παλιά. Ναι. Θέλω να απευθύνω το λόγο σε σένα, Δήμο, αν μου επιτρέπεις τον ενικό, γιατί θέλω να είμαστε μια παρέα πραγματικά. Σέβομαι όλα τα χρόνια φυσικά και όλη σου την πορεία, η οποία είναι τεράστια, όλα τα χρόνια. Ωστόσο, θέλω να πω ότι εντάξει, πολλές φορές και ο πληθυντικός ή ο ενικός νομίζω έχει να κάνει πιο πολύ, δεν ξέρω, δεν είναι θέμα σεβασμού, σε σέβομαι και με τον ενικό. Έτσι θέλω να πιστεύω τουλάχιστον ότι έτσι ισχύει. Ευχαριστούμε. Θέλω πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για τους δύο χρυσούς δίσκους που έχεις πάρει σαν ηθοποιός. Και νομίζω ότι είσαι ο μόνος ηθοποιός στην Ελλάδα που το έχει κάνει αυτό, χωρίς να είναι τραγουδιστής. Ναι, ναι. Ξεκίνησε από μία πλάκα η όλη ιστορία. Με το είχα πάει λαϊκή που το λέγαμε με τη Ρούλα στο πρωινό καφέ, το 93. Με τη Ρούλα Κορομιλά τότε που... Ναι. Ήρθε η Σόνη, μου έκανε τον πρώτο δίσκο, χρυσός. Μετά τους είπα, παιδιά, εγώ δεν είμαι τραγουδιστής. Όχι, λέει, πουλάς. Οπότε, αφού πουλάς, κάνε και το δεύτερο. Και έρχεται μια μέρα στο στούντιο Τόλης ο Κετσελίδης, στούντιο Λίμπρα, που έχουν γράψει όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές και οι μικροί. Και... Μέχρι και ο Άμρ Ντιάμπ έγραψε εκεί πέρα μαζί με την Άντζελα. Λοιπόν, έρχεται μια μέρα με μια σακούλα και κράταγε 45άρια. Δίσκου 45 στροφών δηλαδή. Και μου λέει, να κάνουμε καμιά επανεκτέλεση, μου λέει. Για να ακούσουμε κανένα παλιό τραγούδι. Βάζει την πρώτη πλάκα απάνω. Ακούμε Μάνος Παπαδάκης, θα τα κάψω. Πυθαγόρας Βασιλιάδης. Μυστήχη μουσική. Ακούσαμε 145άρια. Το πρώτο που έβαλε απάνω στο pick-up ήταν αυτό που έμελε να γίνει η δεύτερη επιτυχία, ο δεύτερος χρυσός δίσκος, με τη Sony Music πάλι. Και να έχω την τιμή να είμαι ο μοναδικός ηθοποιός, χωρίς να είμαι τραγουδιστής, που έχω δύο χρυσούς δίσκους στην Ελλάδα. Μετά έκανα άλλο ένα δίσκο, το «Φιλιά σε όλους», το οποίο ήταν έτσι μία ποικιλία από διάφορα τραγούδια που μου αρέσανε εμένα, και ελληνικά και ξένα, αλλά είχα μετά δουλειά στην Κύπρο στο Σίγμα το κανάλι, έπρεπε να κάνω διεύθυνση παραγωγής εκεί και έφυγα, δεν το κυνήγησα, δεν με διέφερε το τραγουδιστικό μέρος. Να καταλάβεις τώρα, το θέμα τραγούδι το αντιμετώπισα σαν ηθοποιός. Δηλαδή ήταν ένας ρόλος. Άσχετα αν μπορώ να πατάω καλά στις νότες. Αυτό είναι, δεν έχει σημασία. Δηλαδή, όσον αφορά την πεποίθηση που είχα αν είμαι ή δεν είμαι τραγουδιστής. Δεν είμαι τραγουδιστής. Αλλά σαν ηθοποιός έπαιξα τον τραγουδιστή και έβγαλα και δύο χρυσούς δίσκους. Άρα ήταν ένας πολύ επιτυχημένος ρόλος. Αυτό πώς το βρίσκεις. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ εξαιρετικό. Θέλω καταρχάς να γνωρίσουμε στους τηλεθεατές και τη Λούση. Η οποία είναι λίγο. Έλα εδώ, είναι λίγο ντροπαλή. Έλα εδώ. Λούση. Όλα, όπα. Έλα εδώ. Αγάπη μου, ψυχή μου. Είναι η Λούση, η οποία είναι έτσι. Την έχετε σαν παιδί. Ναι. Πόσο χρονό είναι? Είναι 11 σίγουρα. Ξέρεις, είναι λίγο, την είχαμε πάρει μεγάλη, δεν ξέρω, ήταν έτσι ταλαιπωρημένη λίγο. Και πάντως γύρω στα 11 είναι σίγουρα. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου μιλήσετε, ναι, για τη γνωριμία σας. Καταρχάς γνωρίζουμε όλοι και μέσα από τις συνεντεύξεις που έχετε δώσει ότι ο έρωτας ήταν Κεραυνοβόλος, ήρθε ξαφνικά και έτσι μπήκε στη ζωή και των δυο. Και πραγματικά νομίζω όλο αυτό το πάρα πολύ απότομο και ξαφνικό θυμίζει κάτι από παραμύθι. Θέλω να το πούμε έτσι λίγο με τους τηλεθεατές παρέα. Ήταν και κοντά τα Χριστούγεννα κιόλας. Ένα πρακτικό μάρα. Πόσα κλείνετε τώρα δηλαδή? 3 χρόνια. 3 χρόνια. Να ζήσετε πραγματικά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
Γνωριστήκαμε να τα πει ο Δήμος. Όχι, δεν χρειάζεται να πω εγώ. Γνωριστήκαμε σε ένα μπαρ. Ναι. Στην Αθήνα, μην πούμε όνομα τώρα σε ποιο μπαρ, τέλος πάντων. Είχε πάει σαν πελάτη στο Δήμος εκεί και εμείς το ίδιο. Σηκώθηκε, είπε ένα τραγούδι, δύο τραγούδια. Εμείς είμαστε 5-6 γυναίκες εκεί, γελάγαμε. Κάναμε και κάποια στιγμή τον φώναξε να έρθει στην παρέα. Ναι. Και έτσι έγινε, τέλος πάντων. Το βήμα δηλαδή, ουσιαστικά. Ναι, έκανα το πρώτο βήμα. Ναι, καθόμουν σε ένα καναπέ εκεί πέρα και χάζευα. Γιατί τον είδα μόνο του και τον λυπήθηκα. Λέω, τι κάνει μόνο του, κρίμα. Ένα τον φωνάξουμε να έρθει εδώ πέρα που είναι μόνο. Και βλέπω μια λόζα εκεί πέρα. Δήμο, έλα εδώ. Σηκώθηκα, πήγα. Και καθόταν μια δίπλα τη, λέω. Κάνε λίγο στην μπάρα να περάσω, να κάτσω εγώ. Τέλος πάντων, η οποία ήταν μετά έγινε η φίλη μου, την γνώρισε εγώ, ήταν φίλη της, της Φόφης, η Δώρα. Και εντάξει, κοίταξε να δεις, ήταν παραμύθι, λέει, ένα πρακτικό παραμύθι. Όσον αφορά και την προηγούμενη ζωή της και την προηγούμενη ζωή μου. Σε αυτόν τον κόσμο εννοώ. Ναι. Εγώ, ξέρεις, μόλις είχα έρθει από τη Λάρισα που συμμετείχα σε μια θεατρική παράσταση με θεατρικό έργο του Στρίμπερκ, το γιατρό. Έπαιζε το γιατρό στον πατέρα του Στρίμπερκ. Και μόλις είχα έρθει και ήμουνα στην Αθήνα και αλήτευα δεξιά-αριστερά, δεν ήξερα τι να κάνω. Είχα πάρει πολλά λεφτά για αυτή μου τη συμμετοχή. Και έτσι γνωριστήκαμε στο μπαρ, μετά αρχίσαμε να βγαίνουμε, γυρίσαμε όλα τα μεζεδοπολία της Κεσαριανής και των Περιχώρων. Ναι. Τσιμπάγαμε λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο. Δεν τρώμε κιόλας, κάνουμε δίαιτα. Και την τρίτη ή τέταρτη μέρα κατά τα σγραφάς, μετακόμισα στο σπίτι της, όπου παραμένω. Α, ωραία. Ναι, ήταν πάρα πολύ γρήγορο. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, και μετά από ένα μετά από 4-5 μήνες, μας πάντρεψε η Άννα Εφόνσου στο Λουμπαδιάρι, στον Άγιο Δημήτριο, και που είχαν παντρευτεί και οι γονείς μου, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια. Προμνημονεύτων ετών. Και λέω, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Στον πρώτο μου γάμο ήταν η Αλίκη Κουμπάρα. Και στο δεύτερο ήταν η Φόνσου. Ναι. Ναι. Τώρα δεν έχω άλλους γάμους. Δηλαδή θα ήθελα να προκαλέσω ότι. Δεν προλαβαίνει τώρα. Τη βασιλομήτωρα Ελισάβετ να με παντρέψει, αλλά μάλλον δεν θα το επιχειρήσω. Τα έχουμε βρει με τη Φόφη. Είναι πώς θα βρίσκεις πνευματικά με κάποιον σύντροφό σου. Πάρα πολύ σημαντικό. Το σημαντικότερο από όλα και το κλειδί της όλης της διαβίωσης, συμβίωσης και ανταλλαγής σκέψεων και καταστάσεων εμπειριών ζωής. Άμα αυτό δεν δουλεύει, σαν γρανάζι στη μηχανή μεταξύ των δύο και μαγκώνει, πάντα θα υπάρχουν μαγκώματα, θα θέλει λάδωμα κλπ. Έτσι. Νομίζω εμείς είναι γρασαρισμένο από μόνο του αυτό το σύστημα και δουλεύει. Να πούμε ότι Φόφη, εσύ ασχολείσαι, είσαι επιχειρηματίας και έχεις το δικό σου στούντιο όπου διατηρείς χώρο αισθητικής. Νύχια. Νύχια ουσιαστικά. Νύχια. Πάρα πολύ ωραία και έτσι νομίζω υπάρχει μια δημιουργικότητα και στο δικό σου τομέα. Προσπαθούμε. Και τώρα έχω κάνει και μια συνεργασία με κομμωτήριο με τη Μάρα τη Βρετάκου. Ναι. Και προσπαθούμε τέλος πάντων για το καλύτερο και να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο και ό,τι μπορούμε στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Έτσι ακριβώς. Θέλω μια φορά πραγματικά τώρα του χρόνου, το 2021, να οργανωθούμε, να έρθετε εδώ και να πούμε και στους τηλεθέατες και κάποιες προτάσεις ενδεχομένως. Ναι. Και να δείξουμε. Θα μπορούσαμε να έρθουμε να δείξουμε κιόλας. Τέλεια. Ναι. Και θέλω πριν κλείσουμε, ολοκληρώνοντας, έτσι να μας πεις και κάτι, θα πούμε και ένα τραγούδι, έτσι να ολοκληρώσουμε ωραία. Και νομίζω έτσι θα δώσουμε ένα τέλος σε αυτό το χρόνο το οποίο μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Πολύ. Ελλάδα χωρίς τραγούδι, προφιτερόλ χωρίς καϊμάκι. Έτσι ακριβώς.
Νομίζω ήρθε η ώρα έτσι να κλείσουμε πάρα πολύ ωραία. Να υπενθυμίσω εγώ, γιατί αύριο έχουμε διαγωνισμούς που τελειώνουν, να ευχαριστήσουμε τους φίλους και τις φίλες όπου μας είδανε σήμερα και να υπενθυμίσουμε ότι στο 211.600 υπάρχουν διαγωνισμοί. Αύριο ολοκληρώνουμε και κλείνουμε και έχουμε νικητή με ένα φόρεμα και την άλλη εβδομάδα κάποιος κερδίζει ένα πρόγραμμα διατροφής από τη Μίνα τη Νικολάου. Mm-hmm. Φιλάκια πολλά από όλους μας. Παρακαλώ με το Δήμο το Μιλωνά έτσι να... Μέρα νύχτα με γκρινιάζει τα μπατούμπα, τα μπατούμπα. Μέρα νύχτα με γκρινιάζει τα μπατούμπα, τα μπατούμπα. Δεν αντέχω πια, δεν αντέχω πια. Θα τη διώξω τη ζηλιάρα, θα τη διώξω τη γκρινιάρα. Θα πετάξω το καπέλο και θα ζήσω όπως θέλω. Θα πετάξω το καπέλο και θα κάνω ό,τι θέλω. Τα μπατούμπα, τα μπατούμπα, τα μπατούμπα, τα μπατούμπα. Τα μπατούμπα, τα μπατούμπα, τα μπατούμπα, τα μπατούμπα. Ξημερώνει και βραδιάζει τα μπατούμπα, τα μπατούμπα. Ξημερώνει και βραδιάζει τα μπατούμπα, τα μπατούμπα. Με βαρύ καημό, με βαρύ καημό. Με τα ρούχα της τα βάζει τα μπατούμπα, τα μπατούμπα. Με τα ρούχα της τα βάζει τα μπατούμπα, τα μπατούμπα. Πάω να τρελαθώ, πάω να τρελαθώ. Θα τη διώξω τη ζηλιάρα, θα τη διώξω τη γκρινιάρα. Θα πετάξω το καπέλο και θα ζήσω όπως θέλω. Θα πετάξω το καπέλο και θα κάνω ό,τι θέλω. Τα μπατούμπα, τα μπατούμπα, τα μπατούμπα, τα μπατούμπα. Τα μπατούμπα, τα μπατούμπα, τα μπατούμπα, τα μπατούμπα. Η γυναίκα μου ζηλεύει. Τα μπατούμπα, τα μπατούμπα, τα μπατούμπα, τα μπατούμπα. Τα μπατούμπα, τα μπατούμπα, τα μπατούμπα, τα μπατούμπα.